Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου ξεκίνησε με πολύ καλό καιρό και έξοδο των εκδρομέων σε ορεινές αλλά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αρκαδία καθώς και Κορινθία είχαν για ακόμη μια φορά την τιμητική τους. Απλά τις τελευταίες μέρες έχουν γεμίσει και τα τελευταία ξενοδοχεία και τα σπίτια που έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία και τα νοικιάζουν. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρξει κάποιο δωμάτιο, δηλαδή από αύριο μεθαύριο, θα είναι μόνο από κάποια κύρωση. Με αυξημένη κυκλοφορία αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα έγινε η έξοδος των εκδρομέων. Αυτοί που ήταν όμως προνοητικοί έφυγαν από Πέμπτη βράδυ. Όμως αυτοί που δεν πρόλαβαν ήρθαν αντιμέτωποι με αρκετή κίνηση στους δρόμους. Βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός ο κόσμος να μας επισκεφθεί, να απολαύσει αυτό το τριήμερο ένα ωραίο ψαράκι δίπλα από τη θάλασσα, σε πολύ μικρή οικονομική ουσιαστικά απόδραση. Γιατί άμα σκεφτείτε ότι θα γεμίσετε απλά το αμάξι σας και θα πάτε σε έναν προορισμό που δεν έχετε ξαναδεί. Και πραγματικά με πάρα πολλές επιλογές αξίζει. Με αφορμή και την γιορτή του Τσίπουρου στο Παλαιοχώρι Δημητσάνας την Κυριακή 30 Οκτωβρίου, αρκετοί ήταν αυτοί που επέλεξαν τη Δημητσάνα για το τριήμερο. Αυτή τη στιγμή, στο Παλαιοχώρι που βρισκόμαστε, φτιάχνουμε το Τσίπουρο για τους πελάτες να τους περνάμε. Αυτό το κάνουν συνήθως όλοι οι κάτοικοι εδώ, τα δικά τους απέλια τα κάνουν ρακί. Έχει ξεκινήσει από σήμερα μέχρι το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα κάνουμε μια γιορτή Τσίπουρου εδώ στο Παλαιοχώρι. Και κορυφώνεται, ας πούμε, αυτή η διαδικασία και σταματάει την Κυριακή. Η Τροχέα έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα για την έξοδο των εκδρομέων, απαγορεύοντας την κίνηση των μεγάλων φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στα ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών.